τραγουδιστή. Είναι Διονύσης Σχοινάς και είμαστε πολύ χαρούμενοι που δέχτηκε την πρόσκλησή μας. Γεια σας, κύριε Σχοινά. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε? Όλα καλά, εσείς? Μια χαρά. Ωραία, εκπομπή, όλα καλά? Ναι. Ναι, βέβαια. Αν και σας ταλαιπωρήσαμε λίγο για να έρθετε. Καθόλου, όλα καλά, όλα καλά. Ευχαριστούμε πάντως για άλλη μια φορά που ήρθατε. Και εμείς, και εμείς μας καλέσατε. Πριν ξεκινήσουμε τη συνέντευξη, ας δούμε ένα γνωστό βίντεο κλιπ σας και αμέσως μετά θα σας ανακρίνουμε. Ωραία. Για σένα είναι πολύ. Τόσα λόγια μοιάζουν σαν αντιπάλι σκληρή. Όμως από σένα δεν αποχωρώ λεπτό. Σε αγώνα παίζω τελικό. Δεν ακούω όσα κι αν μου έτσι κάνουν όσοι αγαπούν. Λόγια, 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 λόγια. Λόγια, λόγια κι άλλα λόγια. Λόγια, λόγια κι άλλα τόσα λόγια. Δεν θα σε αφήσω ποτέ μου, δεύτερε κρυφέ αυτέ μου. Δεν θα σε αφήσω γιατί σε αγαπώ. Μη φοβάσαι ό,τι κι αν λένε. Όσοι έχουν μάθει να κλαίνε, ξέρουν να αγαπούν δυνατά όπως εγώ. Τασάκι πάλι το γεμίσαμε κι οι δυο. Λες και κάποια λύση βρούμε μέσα στο καπνό. Ό,τι κι αν μου πούνε δεν τα παίρνω με τρίτης. Στην πορεία όλα θα τα δεις. Δεν ακούω όσα κι αν μου πούν. Έτσι κάνουν όσοι αγαπούν. Λόγια, 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 λόγια. Λόγια, λόγια κι άλλα λόγια. Λόγια, λόγια κι άλλα τόσα λόγια. Δεν θα σε αφήσω ποτέ μου, δε φταίνε κρυφέ αυτέ μου. Δεν θα σε αφήσω γιατί σε αγαπώ. Μη φοβάσαι ό,τι κι αν λένε. Όσοι έχουν μάθει να κλαίνε, ξέρουν να αγαπούν δυνατά όπως εγώ. Δεν θα σε αφήσω ποτέ μου, δε φταίνε κρυφέ αυτέ μου. Δεν θα σε αφήσω γιατί σε αγαπώ. Μη φοβάσαι ό,τι κι αν λένε. Όσοι έχουν μάθει να κλαίνε, ξέρουν να αγαπούν δυνατά όπως εγώ. Κύριε Σχοινά, ξέρουμε ότι είσαστε ένα πολύ σπουδαίο ζευγάρι με την κυρία Γαρμπή. Πώς τα καταφέρνουν δύο γνωστοί τραγουδιστές και είναι μια αγαπημένη οικογένεια? Όπως πρέπει να τα καταφέρει και κάθε άλλος άνθρωπος που κάνει οποιαδήποτε δουλειά. Δεν πάει να πει ότι επειδή κάνουμε αυτή τη συγκεκριμένη δουλειά ότι δεν έχουμε μέλλον.
Έτσι. Απλά υπάρχουν διάφορες κακές γλώσσες, οι οποίες μπορεί, ξέρεις, από τη στιγμή που είσαι επώνυμος άνθρωπος, να βγάζουν διάφορα πράγματα. Όλα καλά. Αλλά μπορεί ένα ζευγάρι μπορεί πολύ άνετα να είναι μαζί, αρκεί να είναι ερωτευμένοι και να αγαπιούνται. Άλλωστε αυτό φαίνεται και από την ευτυχία σας. Ευχαριστούμε. Ποιος μαγειρεύει στο σπίτι σας και γενικά ποιος ασχολείται με το σπίτι? Κάνεις πίκρα. Τα ψώνια, γενικώς όλα αυτά που κάνουν οι μαμάδες και οι μπαμπάδες μας. Κάνεις πίκρα. Σου λέω στο σπίτι και δεν μαγειρεύει κανείς. Να είναι καλά η πεθερά μου, η μαμά της σχέτης η οποία μας φέρνει και το φαγητό στο σπίτι. Να είναι καλά, να είναι γερή γυναίκα. Κάνω σούπερ μάρκετ όμως πηγαίνει, γιατί εγώ δεν είναι αυτά. Είναι... Βέβαια γι' αυτό φταίει ο χρόνος σας που είναι απασχολημένος. Μπα όχι, δεν το έκανα να πήγαινα σούπερ μάρκετ, δεν το έχω συνηθίσει. Μήπως επειδή θέλετε να ξεκουράζεστε και να μην βγαίνετε περισσότερο έξω στον κόσμο με τους φωτογράφους? Όχι, εντάξει, δεν είναι και εσύ τόσο big τα πράγματα μεγάλα, ξέρεις. Ναι, αλλά στα παιδικά μάτια τα δικά μας έτσι φαίνεται. Όχι, όχι. Είμαστε απλά λίγο πιο μεγάλοι, τίποτα άλλο. Έχουμε κάνει λόγω ηλικίας κάποια πράγματα περισσότερα. Όταν φτάσετε κι εσείς στην ηλικία μας, θα έχετε κάνει σίγουρα κάποια πολύ καλά πράγματα. Το ελπίζω. Να είστε σίγουροι. Ήδη αρχίσατε. Όταν ήσασταν μικρούλης, πώς φανταζόσασταν το μέλλον σας? Ξέρεις, αυτό που λένε γενικά όλα τα αγοράκια, ή θα γινόμουν τραγουδιστής ή ποδοσφαιριστής. Άρα. Κάποια στιγμή πιστεύω ότι θα το δεύτερο αυτό το όνειρό μου, το ποδοσφαιριστής, κάπου θα το βγάλω. Δεν ξέρω, κάτι μου λέει ότι θα το βγάλω. Παίζετε μπάλα? Εγώ ναι, είμαι και σε ομάδα κιόλας. Μου διαλύτω και τέτοια? Ναι. Α, ωραία, και εμείς τέτοια παίζουμε, μου διαλύτω. Θα παίξουμε καμιά φορά, ε? Ναι, βέβαια. Εντάξει. Να συνεχίσετε να παίζετε, άλλως είσαστε και υγιείας άνθρωπος. Έτσι. Τι είδους παιδί ήσασταν? Κοίτα, μικρός ήμουνα, λίγο ναι, ήθελα ξύλο. Γιατί το παίζα λίγο Ταρζάν. Δηλαδή λόγω μαγχούσατε καθόλου? Όχι, όχι, τέτοια δεν ήμουν. Δεν μπορώ να πω ότι ήμουν αλυτάκι, αλλά γενικά επειδή έφαγα και ξύλο από τους γονείς μου όσο έπρεπε. Δόξα τω Θεώ, οι άνθρωποι μεγάλωσα σε μια οικογένεια πολύ σεμνή και πολύ. Πώς να σου το πω. Με αρχές πολύ καλές και χωρίς πράγματα διάφορα στο κεφάλι τους. Και ήμουν λίγο Ταρζάν. Δηλαδή έφευγα από το σύνθετο, πηδούσα πάνω στο πολυέλαιο, ξανά έφευγα στην τηλεόραση. Απλά είχατε τη ζωντάνια διάσηση που είχε κάθε παιδί μέσα του. Ναι, τι να κάνω. Πώς σας φαίνεται που είσαστε γνωστός ενώ είσαστε τόσο νέος? Καταρχήν δεν πιστεύω ότι είμαι τόσο γνωστός. Νέος εντάξει ακόμα. Απλά τυχαίνει κάποιοι άνθρωποι να γνωρίζουν τη δουλειά μου και χαίρομαι που υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν τους προσβάλλω. Μάλιστα. Τώρα θα έρθουμε στα δικά μας τα πλάνα. Θα παίξουμε ένα παιχνίδι μαζί σας. Ωραία, λοιπόν, ωραία. Θα σας λέμε κάποιες λέξεις και εσείς θα μας λέτε τι σας φέρνουν στο νου σας. Μάλιστα. Ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο. Ιντζάκι. Τι ομάδα είσαστε? Είμαι ΑΕΚτζής. Εντάξει, συμφωνούμε στις ομάδες. Ωραία, ωραία, ωραία. Εσύ, Βαγγέλη? Ολυμπιακός. Ολυμπιακός, εντάξει. Και από τις μεγάλες? Από τις μεγάλες. Όχι, Γιουβέντους πάντως. Μ' αρέσει η Ίντερ πολύ, αν και φέτος έχει ζυγίσει λίγο. Ωραία, ωραία, ωραία. Εγώ είμαι Βραζιλία. Μπράβο, μπράβο. Εξοχή. Εξοχή, ναι, 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 έτσι. Εξοχή, α, εξοχή η λέξη. Εξοχή. Εξοχή. Σκυλιά, ζώα, πολλά. Φάρμα, ξέρεις, τέτοια πράγματα. Ελευθερία. Ναι. Τα ζώα. Ζώα. Τα λατρεύουμε. Στα σκυλιά παθαίνουμε πλάκα. Έχουμε πάρα πολλά. Πόλεμος. Πόλεμος. Μακριά από εμάς. Είναι και επίκαιρο κιόλας το θέμα. Ναι, ναι, ναι. Μακριά από εμάς, παιδιά, γιατί... Αρχηγός. Αρχηγός. Μεγάλη ευθύνη. Αγάπη. Αγάπη. Το σημαντικότερο πράγμα στον πλανήτη. Παιδί. Παιδί. Η ευτυχισμένη σκέψη των γονιών. Ταξίδι. Ταξίδι. Καινούρια πράγματα, καινούρια κτίρια, καινούριες εικόνες. Μάλιστα. Ομορφιά. Ομορφιά. Συνηθίζεται. Σχοινάς. Σχοινάς. Πίκρα. Αναμνήσεις. Ναι, δεν ζούμε χωρίς αυτές με τίποτα. Το παιχνίδι μας τέλειωσε, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι τέλειωσε η συνέντευξή μας. Mm-hmm. Έχετε ζηλέψει κάτι στη ζωή σας και τι είναι αυτό?
Όχι, που δεν έχω ζηλέψει ποτέ με την έννοια της λέξης ζηλεύω. Έχω θαυμάσει σε πάρα πολλούς ανθρώπους τον επαγγελματισμό τους, τη δουλειά τους, σε κάποιους το χαρακτήρα τους, αλλά να ζηλέψω ποτέ. Έχετε όνειρα? Πολλά. Και ποια είναι αυτά? Πείτε μας ένα τουλάχιστον ήδη. Ένα από τα όνειρά μου? Ναι. Να κάνω μια φάρμα έτσι να έχω μέσα ζώα. Είσαστε λιχούδης? Όχι, όχι. Όχι τόσο. Σας αρέσει να σας κάνουν δώρα? Βέβαια. Δηλαδή ποιος δεν του αρέσει να του κάνουν δώρα? Και τι δώρα σας αρέσουν? Οτιδήποτε. Όταν λέμε οτιδήποτε, τι οτιδήποτε? Όταν μπαίνει ο άλλος μέσα, ξέρεις, όταν ήμασταν μικροί, όταν έμπαινε κάποιος μέσα στο σπίτι, δεν κοιτάζαμε τα χέρια του. Ναι. Καμιά φορά το κάνω όταν μπαίνει και ξέρεις, έχει πάει σούπερ μάρκετ, έχει πάει να ψωνίσει ρούχα και τέτοια, αλλά μου πήρες τίποτα εμένα. Τι ελπίζετε για την καριέρα σας? Να είναι υγιής. Και φυσικά να είναι δοξασμένη για σας. Ευχόμαστε εμείς μέσα από την καρδιά μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και ελπίζουμε να σας ξαναδούμε. Αμέ. Όποτε θέλετε. Και πολύ σύντομα. Και μέσα από το δελτίο. Αμέ, αμέ. Ευχαριστούμε πολύ. Να περνάτε καλά. Γεια σας. Γεια χαρά. Τώρα θα σας ξαναγήσουμε σε ένα εργοστάσιο όπου συσκευάζονται μαρμελάδες. Θα δούμε όλη τη διαδικασία τοποθέτησης της μαρμελάδας σε ένα βάζο. Ένα βάζο σαν και αυτό που έχουμε στο τραπέζι μας. Λίγο πολύ, όλοι το έχετε ακούσει. Εκατομμύρια είναι οι χρήστες του που σερφάρουν σε αυτό. Επειδή μπορεί να μην γνωρίζετε ό,τι θα θέλατε να ξέρετε, παρευρεθήκαμε στην ίντερνετ Φιέστα στον Γκάζι και μάθαμε γι' αυτό. Το ίντερνετ έχει μπει στη ζωή μας για τα καλά. Χιλιάδες είναι οι χρήστες που αφήνουν τα πάντα για να σερφάρουν έστω και λίγο σε αυτό. Ίσως όμως να μην γνωρίζετε ακόμα πολλά πράγματα. Έτσι διοργανώθηκε μια ελληνική ίντερνετ φιέστα στον Γκάζι, στο παλαιό αεροφυλάκιο που την επισκέφθηκαν εκατοντάδες Έλληνες όλων των ηλικιών. Όσοι την επισκέφτηκαν ενημερώθηκαν για τις τελευταίες εφαρμογές και εξελίξεις στο διαδίκτυο. Μέσα από το ίντερνετ μπορούμε να βρούμε οποιαδήποτε πληροφορία χρειαζόμαστε. Η Πατρίτσια μίλησε με τον υπεύθυνο διοργάνωσης της έκθεσης, κύριο Δημήτρη Γκλέκα, και μας βοήθησε να περιπλανηθούμε μέσα στο ίντερνετ και να μάθουμε γι' αυτό. Τι είναι το ίντερνετ? Λοιπόν, Πατρίτσια, να πούμε λίγα πράγματα για το ίντερνετ που ακούμε τόσο πολύ και τελικά θέλουμε να δούμε τι είναι αυτό. Το ίντερνετ είναι πάρα πολλοί υπολογιστές συνδεδεμένοι μεταξύ τους. Ναι. Αυτοί οι υπολογιστές μπορεί να είναι στην Αθήνα, στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Συνδεόμενοι αυτοί οι υπολογιστές μεταξύ τους δίνουν σε εμάς τη δυνατότητα να μπορούμε από το δικό μας το σπίτι, από το δικό μας τον υπολογιστή, να βλέπουμε πληροφορίες που είναι αποθηκευμένοι, παραδείγματος χάρη, σε έναν υπολογιστή στην Αμερική. Ναι. Με αυτόν τον τρόπο, επομένως, μπορούμε να σερφάρουμε, να περιπλανηθούμε, όπως λέμε,
πάνω στο ίντερνετ για να βρούμε ένα σωρό πληροφορίες, χιλιάδες πληροφορίες για πάρα πολλά θέματα. Είτε αυτό έχει να κάνει με την διασκέδαση, είτε έχει αυτό να κάνει με την εκπαίδευση, για ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. Τι μπορώ να βρω στο ίντερνετ? Όπως είπαμε και προηγουμένως, στο ίντερνετ μπορούμε να βρούμε χιλιάδες, θα έλεγα εκατομμύρια πληροφορίες για ό,τι μπορεί να φανταστεί κάποιος. Μπορούμε να βρούμε, παραδείγματος χάρη, διδακτικό υλικό. Μπορεί στο σχολείο σου να χρειάζεσαι να κάνεις κάποια εργασία και να θες να βρεις κάποια πληροφορία για κάποια πόλη, για κάποιο γεγονός ιστορικό, θα μπορείς να το βρεις μέσα από το ίντερνετ. Πόσο χρόνο χρειάζομαι για να μάθω το ίντερνετ? Λοιπόν, δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τα πρώτα βήματα όσον αφορά το πώς μπαίνω στο ίντερνετ και πώς το χρησιμοποιώ είναι πάρα πολύ απλά. Από εκεί και πέρα χρειάζονται μερικές εβδομάδες κάποιος να σερφάρει πάνω στο ίντερνετ, να περιπλανηθεί με άλλα λόγια πάνω στο ίντερνετ για να μπορέσει να βρει τις πληροφορίες που θέλει, τον τρόπο με τον οποίο ψάχνει να βρει αυτές τις πληροφορίες, διότι είναι πάρα πολλές, εκατομμύρια, και χρειάζεται λίγος χρόνος κάποιος να εξασκηθεί για το πώς μπορεί να ψάχνει, πού θα ψάχνει, πώς θα ψάχνει για να μπορεί να βρει αυτές τις πληροφορίες. Τι θέλεις να βλέπεις μέσα στο υπολογιστή? Μου αρέσει να ζωγραφίζω, να βρίσκω πληροφορίες για αυτά που με ενδιαφέρουν. Ας πούμε οικολογία και για διάφορα ζώα. Μας αρέσει να ψάχνουμε για μηχανές και για να ζωγραφίζουμε. Εμένα μου αρέσει να μαθαίνω διάφορα πράγματα από το ίντερνετ. Αγαπημένη ενασχόληση όλων των παιδιών έγινε θέμα έκθεσης στα εκπαιδευτήρια Ζηρίδη. Μιλάμε φυσικά για τα παιχνίδια που λατρεύουν όλα τα παιδιά φυσικά. Οι μαθητές στο νηπιαγωγείο είχαν την ευκαιρία να κατασκευάσουν παιχνίδια με απλά υλικά, αλλά και να γνωρίσουν την εξέλιξή τους από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα. Γνωρίζετε τι είναι οι πλαγκώνες, οι χώες, τα τσέρκια, τα κόσια και τα τρεχαντήρια? Όσο και αν σας ηχούν περίεργα, είναι παιχνίδια της αρχαιότητας. Στο μαγικό αυτό κόσμο των παιχνιδιών θα σας ταξιδέψουμε. Μια πρωτότυπη έκθεση παιχνιδιών συναντήσαμε στα εκπαιδευτήρια Ζηρίδη. Οι μαθητές του νηπιαγωγείου κατασκεύασαν τα εκθέματά της. Δείτε αυτές τις πύλινες πλαγκώνες. Τα παιδιά του νηπιαγωγείου Ζηρίδη, μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Παίζω με τα παιχνίδια του χθες», γνωρίσανε την εξέλιξη του ελληνικού παιχνιδιού από τα αρχαία χρόνια ως τα μέσα του αιώνα μας. Ξεκίνησαν μαθαίνοντας για τα παιχνίδια των γονιών τους, των παππούδων τους, και κατέληξαν στα παιχνίδια των αρχαίων. Έμαθαν, έπαιξαν και κατασκεύασαν μόνα τους τα παιχνίδια του λαϊκού πολιτισμού και της κλασικής αρχαιότητας. Τα παιδάκια δούλεψαν με τον πυλό και φτιάξανε πύλινες κούκλες, πλαγκώνες, χώες, μικρά δηλαδή παιδικά παιχνίδια, ζωόμορφα ειδόλια, αλογάκια, μικρά βοδάκια, περιστεράκια. Στη συνέχεια φτιάξανε κουτσούνες, πάνινες δηλαδή κούκλες, από τα περισσεύματα κουρελάκια που φέραν από το σπίτι τους. Φτιάξανε γιορτινά τρεχαντήρια και δώσαν το όνομα της καταγωγής τους σε αυτά, και πολύχρωμους αέριδες. Σαν στόχο το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα είχε την ανάπτυξη της εφευρετικότητας των παιδιών μέσα από τη δημιουργία προσωπικών παιχνιδιών, την προσέγγιση της καθημερινής ζωής στα αρχαία χρόνια και τη γνωριμία του πολιτισμού μας. Σε αυτό βοήθησαν οι επισκέψεις στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και ειδικοί πίνακες με φωτογραφικό υλικό που τροφοδότησαν δημιουργικά την παιδική φαντασία και ζωντάνεψαν τα χρόνια αυτά. Εμείς μιλήσαμε με τους μικρούς δημιουργούς για τα αρχαία παιχνίδια που κατασκεύασαν. Τι είναι η πλαγκώνα? Κούκλα. Και τι κάνει? Πουνάει τα πόδια και τα χέρια. Τι διαφορά έχει η κουτσούνα από την πλαγκώνα? Η πλαγκώνα είναι από πυλό και η κουτσούνα είναι από ύφασμα. Τι έχεις φτιάξει? Κουτσούνα και πλαγκώνα. Ήτανε δύσκολο να τα φτιάξεις? Όχι. Και τι έμαθες από αυτά? Πάρα πολλά πράγματα. Η άνοιξη μας έφτασε και εσείς σίγουρα, παιδιά, έχετε εξεχηθεί σάλανες για να αρχίσετε τα παιχνίδια. Αναρωτηθήκατε όμως ποτέ ότι αυτή η απότομη αύξηση θερμοκρασίας οφείλεται στα δηλητηριώδη αέρια που εκπέμπουν οι βιομηχανίες και τα αυτοκίνητα?
Εκτός όμως από αυτά και η συνεχιζόμενη καταστροφή των δασών και της θαλάσσιας ζωής επιβαρύνουν αυτό το φαινόμενο. Το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, το WWF δηλαδή, μας ενημερώνει για αυτό το σοβαρό θέμα. Μάρτης, Δάρτης και Μπαλουκοκάφτης, αλλά και Μάρτης, ο πρώτος μήνας της Άνοιξης. Ήδη είδαμε τις πρώτες ηλιόλουστες μέρες. Ναι, όμως που αυτές οι πρώιμες λιακάδες δεν είναι και τόσο αθώες. Οι επιστήμονες λένε ότι η θερμοκρασία του πλανήτη αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό και η Άνοιξη αρχίζει νωρίτερα. Και τι με αυτό θα αναρωτηθείτε. Καλύτερα έτσι, γιατί θα έχουμε περισσότερο καλοκαίρι. Τα πράγματα όμως δεν είναι τόσο ρόδινα. Η αύξηση της θερμοκρασίας οφείλεται στα δηλητηριώδη αέρια που εκπέμπουν οι βιομηχανίες, τα αυτοκίνητα και οι κεντρικές θερμάσεις. Ή, για να είμαστε ακριβείς, οφείλεται και στα αέρια αυτά. Συνέπειες της αλλαγής του κλίματος είναι οι θύελλες, οι ανεμοστρόβιλοι, η καταστροφή των δασών και της θαλάσσιας ζωής. Κάποιοι άνθρωποι στο Πουέρτο Ρίκο έχασαν τη ζωή τους από τις θεομηνίες αυτές. Μόνο που αυτές οι θεομηνίες δεν τις στέλνει μόνο ο Θεός, βάζουμε και εμείς το χεράκι μας. Πρέπει όλες οι κυβερνήσεις των κρατών να συμφωνήσουν να μειώσουν τις εκπομπές των υπογόνων αέριων. Μέχρι τώρα οι αρχηγοί των κρατών αποδείχθηκαν τσιγκούνιδες στις δεσμεύσεις τους. Εξαρτάται όμως από όλους μας να υψώσουμε τη φωνή μας μαζί με το WWF. Τώρα εμείς τα παιδιά μπορούμε να δράσουμε από το καινούργιο παιδικό τμήμα του WWF, το Panda Club. Εμπρός για ένα καθαρό και δροσερό πλανήτη. Το WWF και το Panda Club σας περιμένουν. Πόσο καιρό έχει τα αλήθεια να πάτε σινεμά? Αν πάλι έχει περάσει καιρός, καλό θα ήταν να δείτε την ταινία Αστερίξ και Οβελίξ εναντίον Κέσσαρα. Ο μοναδικός Gérard Depardieu υποδίεται καταπληκτικά τον Οβελίξ. Γενικά όλο το έργο αξίζει να το δείτε. Τρέξτε λοιπόν, δεν περιμένετε. Μια νέα ταινία για όλη την οικογένεια προβάλλεται αυτόν τον καιρό στο κινηματογράφος. Τίτλος της «Αστερίξ και Οβελίξ εναντίον Κέσσαρα». Ναι, καλά ακούσατε. Ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη οι περιπέτειες του Αστερίξ και του φίλου του Οβελίξ. Το αγαπημένο κόμικ μικρών και μεγάλων παίρνει σάρκα και οστά στους κινηματογράφους. Στο ρόλο του Οβελίξ ο γνωστός ηθοποιός Gérard Depardieu, ενώ στο ρόλο του Αστερίξ ο Christian Clavier. Το σατανικό ντετρίτους τον υποδίεται ο Ρομπέρτο Μπενίνι. Όπως και στο κόμικ, η υπόθεση της ταινίας αφορά τις προσπάθειες του Αστερίξ και του Οβελίξ να εμποδίσουν τον ντετρίτους να αποκτήσει το μαγικό φίλτρο των γαλατών και να εκθρονήσει τον Ιούλιο Κέσσαρα. Φυσικά δεν θα μπορούσαν να λείπουν από το έργο οι σκηνές που εξφεδονίζονται οι Ρωμαίοι στον ουρανό, όπως ακριβώς συμβαίνει και στις σελίδες του ανθεντικού Αστερίξ. Παιδιά, πάρτε τους γονείς σας και πηγαίνετε να απολαύσετε αυτή την τόσο δισκεδαστική ταινία. Ήρθε όμως η ώρα για ένα σύντομο διάλειμμα. Εσείς μην φύγετε, σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί σας.